Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Την επέστη ο καιρός ο πάντας αγιάζων και ο δίκαιος ημάς αναμένει κριτής. Αρεμίστεψον ψυχή προς μετάνοια, ως υπόν οικάζουσα συνδάκριση, Κύριε ελεησόμε. Να μας η εποβρίσας Χριστέ μη γειτονιάσεων, το πασέντο ναό της παρθένου σήμερον. Το της ευλογίας ραντισμό φυγαδεύεις τας νόσους των ασθενούντων, ιατρέ των ψυχών και των σωμάτων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν των ουρανίων στρατιών αρχιστράτηγη, δισοπούμεν ημάς ημείς η ανάκτη, δύνατες ημών δε είσαι εσύ τυχής η τέη μας, σκέπη των τερίγων της αΐλου ημών δόξης, φρούντες ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς και βεώντας, εκ των κινδύνων η τρόσα σφαίη μας, ως ταξιάρχε των άνω δυνάμεων. Αγίος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Αγίος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, πρόσχομαι. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, σοφία. Ως Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα, πρόσχομαι. Αδελφοί, ο αγιάζω και αγιαζόμενοι εξ ενός πάντες, δίνεται αν ουκαπεσχύνεται αδελφούς αυτούς καλή λέγον, απαγγελώ το όνομά σου αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας ημίσωσε. Εγώ δε πάλι επεθός, επ' αυτό και πάλι, ειδώ εγώ και τα παιδιά, άμοια εδώ και είναι ο Θεός. Επιούν τα παιδιά και κοινώνει και σαρκός και αίματος, και αυτός παραπλησίως με δέσχει τον αυτόν ιδέα του θανάτου, καταργήσει το κράτος, έχωαν του θανάτου, του δέσει των διάβολων και απαλλάξει του δώσει φόβο θανάτου, διαπαντός, του ζήνε ενοχής, ανδουλίας, που γαρδί παγιών επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται, όθεν όφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε, είναι ελεήμων γέννητα και πίσω αρχιερεύστα προς τον Θεόν, εις το ηλάσι της αμαρτίας του λαού, ενώ γαρπέ ποθεν αυτός πειραστής, δύνατε της πειραζομένης βοηθήσε. Λύνηση των αγνώσκοντη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορφή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση το πνεύμα της. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Το καιρό εκείνο ανέβει ο Ιησούς εις Ιερουσαλήμα, έστειβε της Ιερουσαλήμης επί την προφητική κολυμβή φρέη επιλεγωμένη Εβραϊστή Βηφεσβά, πέντες του ασέχουσα, εντάφτες κατέκει το πλήφος πολύ των ασφαινούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχουμένων τη του ύδατος κίνησιν, άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινε την κολυβήφρα και ατάρατε το ύδωρ. Ο ουν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος, υγιής εγίνετο, οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Κύριε δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Χρυσοστόμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κληρού και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάης αρχής και εξουσίας ετο κράτη ημών, του ταξιδάν θαλασσάν και ρεφιλο Χρήστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του δούλου του Θεού, του Δημάρχου, Ταξιάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου και της βοηθείας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ρηστήν ημάς ο πας θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον
και διεφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη, σφραγία σαχράντου υπερευλογημένη σε δόξου, Δεσπίνη ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση το σκεφαλάσιμον του Κυρίου κλείνομαι. Κλείνον Κύριε το ουσου και πάκουσον ημών ο Νιρδάνη βαπτισφήνε κατευξάμενος και γιάστε ύβετα και ευλόγησον πάντας ημάς τους δια της κλήσεως του εαυτόν ευχαίνος ουμέν σημαίνοντος το της βουλίας πρόσχημα και καταξίωσιν ημάς η πλησφήνε του αγιασμού σου δια της του ύβετος σου του λιμεταλήψης κυριαντισμού και για να έρθουμε με Κύριε υγεία ψυχίστε και σώματος. Σίγαρη η γασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλόγησον την ηρωνομία σου. Νίκασις βασιλεύσει κατά βαρβάρος δωρούμενος και τόσων φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησο την κληρονομία σου. Νίκασις ευσεβέσει κατέναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Σου Κύριε των λαών σου και ευλογησόν την κληρονομία σου. Νίκαστης ευσεβέσει κατέναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Ωραίον αξίωση μας πίσω Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημμυρίματα ημών και παρέχουσα η άματα της εν πίστη λαμβάνουση, την ευλογία σου άχραντε. Και σένα. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ο προγενόμενος ο φυσικρή του γένους των ανθρώπων, αυτός Δέσποτε ευλόγησο και την οδόν ταύτην, ειν εν της ημέρης ημών εν το τελείως φεύγουμε. Ειν απορεύονται υποχόμενοι από αυτήν, την οδόν αυτών χαίροντες, με δεμίαν βλάβην ή φοράν υποκείμενοι. Τον γαρ βρώμων τελέσε, ούρε του φέροντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Δια τούτο Δέσποτε Κύριε Θεός ημών, άγγελων φωτεινών, τάξον έμπροσεν των προβωμένων και εποχουμένων από αυτήν την οδόν ταύτην, εισεχομένων τε και εξεχομένων, ώστε να πάνε εν υγεία δυνάμει και εν πάση ασφαλεία εις τες εργασίας των χειρών αυτών. Σίγαρε ο Θεός της και η οδός, η αλήθεια και η ζωή και εσύ την δόξα και ευχαριστήν απέμπνεν σε τον Άρχο Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και τους πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιών. Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι Χριστός αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχάν Παναμόμου και Παναγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού πρεσβείες του Μίστου του Ξερχό Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Πρενιαβιών Ασωμάτων και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χαιρόμεθα χαράν μεγάλη ειλικρινά για τα εγγένεια αυτής της οδού η οποία ασφαλτοστρώφει επί των ημερών μας. Η περιοχή της Λαγκάδας προς την οποία πορεύεται είναι μια εποχή προσοδοφόρος για την περιοχή μας γεμάτη από ελέας όπως φαίνεται από τα προκείμενα αυτά μικρά ελαιόδευρα, γεμάτη από καρπούς, γεμάτη από λαχανόκηπους, από αμπελόκηπους και από κάθε καλό. Έχει και ανοιχτούς χώρους όπου οι ποιμένες βόσκουν τα πρόβατά τους. Είναι ένας παραγωγικός τόπος και χαιρόμεθα πάρα πολύ
ειλικρινή και χαρά μεγάλη και χαιρόμεθα αυτούς οι οποίοι και ευλογούμεν, αυτούς οι οποίοι συνέλαβαν την απόφαση να ασφαλτοστοθεί, εξετελέσφει η μελέτη και οι εκτελούντες την έφεραν αυτών της απόλυτων πέρας, ώστε η περιοχή της Λαγκάδας όχι να γίνει απλώς επισκέψιμη και προαγώγημη για τα οχήματα, αλλά και ο γειτονικός οικισμός της Κάπης, που λέγεται Γενή Λιμάνι, να είναι και αυτός συνδεδεμένος με την οδόν αυτών. Και πάλι τα συγχαρητήριά μας και τη χαρά μας, τη μεγάλη τιμή για αυτό που σήμερα τα εγγένεια επιτελούν, για αυτή την οδόν που σήμερα τα εγγένεια της επιτελούμε. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αμήν. Τα συγχαρητήριά μας. Να είστε καλά. Άγιοι Πατέρες, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά μας, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε Κοινοτήτων, κύριε Πρόεδρε του Μανταμάδου και των Ομόρων Κοινοτήτων, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη χαρά μας σήμερα που εγκαινιάζουμε το δρόμο Ταξιάρχη Λαγκάδα. Ένας δρόμος μήκους, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 5-800. Γύρω στα 6 χιλιόμετρα λοιπόν, ο οποίος εξυπηρετεί πάρα πολλά πράγματα. Εξυπηρετεί αρχικά τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας, που όπως σωστά είπε ο Πάτερ προηγουμένως, υπάρχουν πάρα πολλές καλλιέργειες, τόσο γεωργικές, αλλά και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Εξυπηρετεί μια μεγάλη τυροκομική μονάδα, η οποία βρίσκεται λίγο εδώ πιο κάτω. Εξυπηρετεί, δίνει πρόσβαση στην παραλία της Λαγκάδας, η οποία είναι άγνωστη για τους υπόλοιπους, μπορεί να τη γνωρίζουν οι ντόπιοι, αλλά για τους υπόλοιπους κατοίκους του νησιού είναι άγνωστοι, και εδώ είναι το ζητούμενο να δημιουργούμε νέους προορισμούς ώστε να υπάρχουν πολλές εναλλακτικές τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Και εξυπηρετεί βέβαια και το γραφικό λιμανάκι στο Γενή Λιμάνι, το επίνιο της Κάπης, στο οποίο φέτος έγινε από ό,τι ξέρω το αδιαχώρητο. Άλλωστε είμαστε εδώ πέρα περίπου 1/4, 20 λεπτά. Και είδατε ότι περάσαν τουλάχιστον 4-5 λεωφορεία, δεν μιλάω για τα επιβατικά, τα οποία πήγαιναν προς τους προορισμούς αυτούς. Για το συγκεκριμένο δρόμο, αλλά και για τους υπόλοιπους δρόμους, τους οποίους κατασκευάζονται από το Δήμο Δυτικής Λέσβου, και ειρίστου εμπαρόδο τώρα στο δρόμο από την Καλονή μέχρι εδώ να έρθω, προσπάθησα να θυμηθώ λίγο τον όγκο της δουλειάς, ο οποίος έχει γίνει στην αγροτική οδοπία. Και ειλικρινά τα έχασα και εγώ, είναι τεράστιος. Δηλαδή έκατσα και έγραψα σε ένα μικρό χαρτάκι τώρα στο δρόμο και πάνω στο γόνατο κυριολεκτικά. Τουλάχιστον 15 δρόμους. Κρεμαστή, Πρόεδρε, 4 χιλιόμετρα. Περιφερειακός Καμιάς, 3 χιλιόμετρα. Γήπεδο, το δρόμο του γηπέδου της Πέτρας από την Επαρχιακή μέχρι την Πέτρα, 1 χιλιόμετρο. Λισβόρης Καμιούδη, 4 χιλιόμετρα. Αυτά μιλάμε τελειωμένα. Άγρα Χίδερα, 7,5 χιλιόμετρα έχουμε τελειώσει το μισό περίπου. Σκουτάριο Τζιχράντα, 3 χιλιόμετρα έχουμε τελειώσει τα πάντα πριν 150 μέτρα στο τέλος. Ταξιάρχης Λαγκάδα αυτός. Παλιός Άγιος Στέφανος εδώ πιο κάτω, 6 χιλιόμετρα έχουμε φτάσει στο μέσο. Η Ποταμιά, 10 χιλιόμετρα έχουμε κάνει περίπου το μισό. Λίγο λιγότερο από το μισό. Τα Βάρη Χρούζος ξεκινάει. Καλό λιμάνι, Αρχαία Άντισα, καλό λιμάνι Αρχαία Άντισα, καλά το είπα. Ένα έργο που χρηματοδοτείται από την περιφέρεια, δημοπρατήθηκε τώρα. Στο λεκανοπέδιο της Καλονής προβλέπονται δρόμοι 5 χιλιόμετρων. Στο γήπεδο του Μολύβου την άλλη εβδομάδα θα πέσουν 2 χιλιόμετρα. Στην Κάπη Κλειού 1 χιλιόμετρο. Μελέτες έτοιμες, τα κρινέλια στην Αγία Παρασκευή θα ενταχθεί τώρα στο νέο πρόγραμμα. Λοιπόν, μέχρι τη Μανκάτσα όλος αυτός ο δρόμος 4-5 χιλιόμετρα και αυτός. Ο περιφερειακός της Αγίας Παρασκευής. Παιδιά, είναι πάρα πολλά, είναι τεράστιο το έργο το οποίο γίνεται στην αγροτική οδοπία, και η αγροτική οδοπία, ξέρετε, η παρέμβαση στην αγροτική οδοπία είναι δύσκολη, διότι πρόκειται για στενούς δρόμους, πολύ στενούς και κακοτράχαλους, οι οποίοι και διαπλατείνονται, γίνονται εκβραχισμοί, γίνονται βελτιώσεις, άσφαλτο στρώνονται, και βλέπετε το αποτέλεσμα αυτό. Αυτό λίγο πιο κάτω ήταν μια μικρή στενοπός. Θα την περπατήσουμε τώρα και θα δείτε πώς έγινε. Λοιπόν, αυτά όλα βέβαια αναπτύσσουν και και τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, τους βοηθάνε και τον τουρισμό αναπτύσσουν, και κυρίως υπάρχει
η μακροοικονομία στο Δήμο, διότι απαλλασσόμαστε από την κάθε χρόνο συντήρηση των δρόμων, η οποία το Νοέμβριο είναι κατεστραμμένη. Μια και καλή και τελειώνουμε. Γιατί δεν γίνονται απλώς παρεμβάσεις στο δρόμο απάνω. Γίνονται και τα απαραίτητα τεχνικά, διότι ο εχθρός του δρόμου, όπως ξέρετε, είναι το νερό. Από το νερό καταστρέφονται οι δρόμοι. Και έτσι το λύνουμε το πρόβλημα άπαξ και διαπαντός. Ξέρετε, μέχρι τώρα και κλείνω. Μέχρι τώρα δεν είχαμε κάνει πολύ μεγάλη προβολή στο έργο, με ευθύνη δικιά μας, και δεν κάναμε και εγγένεια, δεν τα θεωρούσαμε απαραίτητα. Δυστυχώς όμως αδικούμε τους ανθρώπους οι οποίοι μοχθούν για να γίνουν τα έργα αυτά. Και γι' αυτό αποφασίσαμε να σας κουράσουμε στα εγγένεια από εδώ και μπρος το επόμενο διάστημα. Πρέπει να πω ότι οι δρόμοι αυτοί χρηματοδοτούνται. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου δεν έχει δικά του χρήματα, δεν μπορεί. Όλο το τεχνικό του πρόγραμμα είναι γύρω σε 700.000 ευρώ για όλους τους οικισμούς και όλα τα έργα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δυνατόν να εκτελέσει με δικά του χρήματα. Τα χρήματα λοιπόν είναι από την κυβέρνηση, από τα διάφορα προγράμματα τα οποία γίνονται. Το συγκεκριμένο έργο έγινε από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και βεβαίως ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο ποσοστό από τα χρήματα της περιφέρειας, από το ΠΟΥΔΕ της περιφέρειας, αλλά και τα προγράμματα τα οποία θα ανοίξουν τώρα μέσω ΕΣΠΑ. Και εδώ θέλω να σταθώ και να ευχαριστήσω και τον Περιφερειάρχη και τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες για τη μεγάλη βοήθεια που παράσχουν στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Και βέβαια και στην κυβέρνηση, η οποία είναι αργός, και στον πρόεδρο, ο οποίος είναι δίπλα μας, ή οτιδήποτε έχει ζητηθεί, και από εδώ και προς θα είναι και ακόμα πιο κοντά μας, ακόμα πιο ισχυρά κοντά μας. Και κλείνω λέγοντας ότι έχω παρατηρήσει ότι μετά από κάθε παράδοση έργου, στα μέσα κυρίως κοινωνικής δικτύωσης, πάρα πολλοί διεκδικούν την πατρότητα και τη μητρότητα των έργων. Εντάξει, ανθρώπινο είναι αυτό και λογικό, άλλος το σκέφτηκε, άλλος το πρότεινε, άλλος το οραματίστηκε, άλλος το έκανε, άλλος δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θεωρώ ένα έργο ότι είναι έργο, έχει την έννοια του έργου όταν το πατάς. Και είτε το θέλουμε είτε όχι, τα έργα κατασκευάζονται, έχουν ονοματεπώνυμο. Το ονοματικό μου αυτό λέγεται Δήμος Δυτικής Λέσβου και από αυτόν κατασκευάζονται τα έργα. Αυτά, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τάξιδος να είναι. Και προς εκεί. Σας χαιρετώ κι εγώ. Τι να πω, το ακούσατε τον απολογισμό από τον Δήμαρχο. Είναι πλούσιο το έργο όσον αφορά την αγροτική ειδοποιία και όχι μόνο. Αλλά σήμερα μιλάμε για την αγροτική ειδοποιία. Εγώ, κύριε Δήμαρχε, με ιδιαίτερη ικανοποίηση βρίσκομαι σήμερα εδώ, στα εγγένεια του δρόμου αυτού, ο οποίος χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Αντώνη Τρίτση, όπως πολύ σωστά είπατε, του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα χρήματα ήρθαν στο Δήμο το 2023 και έγινε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και δεν είναι βέβαια αυτό, κύριε Δήμαρχε, το μόνο έργο το οποίο γίνεται στην πατρίδα μας στη Λέσβο, και ιδιαίτερα στην ιδιαίτερη πατρίδα μας εδώ, στη Δυτική Λέσβο, γίνονται μεγάλα έργα και αυτή είναι η γραμμή της και ο στόχος της κυβέρνησης, να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας. Και για να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας, κύριο ζήτημα είναι η σωστή αγροτική οδοποιία, όπως είπε ο Άκης. Η κυβέρνηση θα είναι συμπαραστάτη σας. Όπως ξέρετε τώρα και τα άλλα έργα τα οποία μαζί επισκεφθήκαμε, ειδικά την μεγάλο δρόμο Άγρας Χιδήρων κλπ. Η κυβέρνηση θα συμπαρασταθεί, θα καλύψει όλα τα έξοδα όπως έχουμε πει και έχει δεσμευθεί, ούτως ώστε να μπορέσει καλύτερα να προχωρήσουν και προς όφελος των γεωργών και των κτηνοτρόφων μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, και να ξέρετε ότι η κυβέρνηση θα είναι πάντα κοντά. Πολύ, για ένα λόγο παραπάνω, βέβαια όταν λέω κοντά εννοώ στην αυτοδιοίκηση και δεν ξέρω και την περιφέρεια. Ενώ σε όλους, και βεβαίως και στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, ναι, πρώτο και δεύτερο βαθμό, αλλά όπως θα το κάνουμε, κατάγομαι και εγώ από το Δήμο εδώ Δυτικής Λέσβου και έχουμε μια περαιτέρω ευαισθησία. Να είστε καλά, καλή δύναμη και συγχαρητήρια. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, να πείτε κάτι. Εγώ να σας πω ότι μεταφέρω το μήνυμα και τις ευχές και τα συγχαρητήρια του Περιφερειάρχη μας, του Κώστα του Μουτζούρη, και προς τον Δήμαρχο και προς τους συνεργάτες του, για την επίτευξη και την ολοκλήρωση και υλοποίηση αυτού του έργου. Να πούμε ότι, εγώ να μιλήσω και σαν ντόπιος αλλά και σαν αιρετός της αυτοδιοίκησης, ότι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι αρρωγός και συμπαρασάτης σε κάθε σας βήμα, και το έχει αποδείξει βέβαια περίτερα και το έχετε αναφέρει και στο παρελθόν και τώρα βέβαια.
και πραγματικά χαιρόμαστε για τέτοιου είδους αναπτυξιακά έργα, τα οποία δεν είναι αγροτική οδοπία, κύριε Δήμαρχε, μεταποιείται αυτόματα σε επαρχιακή οδοπία. Ακριβώς. Οπότε ακριβώς λοιπόν καταλαβαίνετε τη χρησιμότητα και την βοήθεια στους συμπατριώτες μας. Πολλά συγχαρητήρια και καλά. Πραγματικά είμαστε εδώ μαζί να πορευτούμε. Να είστε καλά. Να πω μία κουβέντα ακόμα. Πραγματικά, όπως είπε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, δεν είναι πλέον αγροτική οδοπία. Θα παρατηρήσετε ότι έχει μπει σήμανση, έχει μπει κάτω σήμανση. Θα μπουν στις επόμενες μέρες, λόγω καραβιών καθυστερήσαμε, μπάρες προστατευτικές. Επομένως, ξεφεύγουμε από την αγροτική οδοπία. Επίσης, τα έργα τα οποία σας είπα, ξέχασα και 2-3. Π.χ. λιώτα λάψαρτα. Πήγαμε μαζί με τον. Και αυτό είναι ο δρόμο για 6-7 χιλιόμετρα. Είναι τεράστιο το έργο, παιδιά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο και το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους καταρχήν. Να σας καλωσορίσω στο Ιμουνί Ταξιαρχών και ιδιαίτερα στο Μονταμάδο. Τα είπαν όλοι πριν από μένα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ λοιπόν. Πρώτα στην κυβέρνηση. Που δίνει τα λεφτά για να υλοποιηθούν όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα στην κυβέρνηση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρώην υπουργό, νυν βουλευτή μας, τον Πάπη τον Αθανασίου και προσωπικό μου φίλο προσωπικά, για το τεράστια βοήθεια που προσφέρει σε αυτή την κοινότητα. Δεν θα πούμε κάτι παραπάνω. Ο Δήμαρχος τι να πω, τα έχω πει χίλιες φορές. Καλά που βρέθηκε αυτός για άνθρωπος και κάνουμε κάποια πράγματα. Δεν το λέω με πλήρης επίγνωση τι λέω. Καλά που βρέθηκε ο Βέρος και γίνονται. Οι άσφαλτοι αυτοί είναι τεράστιας σημασίας, διευκολύνουν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας, ανεβάζουν το ποιητικό επίπεδο, ανεβάζουν την τουριστική προβολή της Λαγκάδας, του Γενή Λιμάνι, όλα τα άλλα που έχει ο Δήμαρχος πριν από μένα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Και πόσο μάλιστα τι να πω για τον Μιχάλη, δεν χρειάζεται να πω τον καλό Μιχάλη. Ούτε την περιφερειά, ούτε τίποτα. Μέσα από τον Μανταμάδο, φίλος μου καλός, τεράστια η βοήθειά τους. Να είμαστε γεροί, να εγκαινιάσουμε και τον δρόμο Άγιο Στέφανο Παλιού, που θα τον εγκαινιάσουμε πάρα πολύ σύντομα. Έχει πάει μέχρι σχεδόν την Καμήλα, στη Χρυσή Άμμο. Τέλος Οκτωβρίου θα είναι και αυτός νομίζω παραδοτέως και έτοιμος. Σας ευχαριστώ όλους σας μέσα από την καρδιά μου. Να είμαστε γεροί, πάντα τέτοια να κάνουμε, να κόβουμε κορδέλες. Να φάμε και ένα γλυκό για το καλό. Ένα τελευταίο. Δεν έχουμε μια απουσία σήμερα. Λείπει ο αντιδήμαρχος στον έργο μας, ο κ. Παλάγη. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή δίνει μια μεγάλη μάχη στο σχολείο. Τεχνάμαστε όλοι μαζί παρακτικά, για να ανάψουμε την εταιρεία. Είναι καλύτερα σήμερα, επειδή είναι πολύ σήμερα να είναι κοντά.